Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες ημέρες πριν τη λήξη της προεκλογικής περίοδου για τις εθνικές εκλογές 7 Ιουλίου, η ΕΡΤ συνεχίζει να παρουσιάζει τις θέσεις των κομμάτων που συμμετέχουν στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, την ΟΚΔΕ, και τον εκπρόσωπό της, τον κύριο Σταύρο Σκεύο, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεύο. Γεια σας. Να μας παρουσιάσετε τις απόψεις, θέσεις της ΟΚΔΕ για την εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου και ένα μήνα περίπου μετά και από τις ευρωεκλογές, έτσι. Ναι. Να δούμε για σας και θα μιλήσουμε και για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου? Καταρχάς, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούν στις εκλογές της 7ης Ιουλίου να πείσουν ότι έχουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα τεράστιο ψέμα. Το κοινό τους πρόγραμμα είναι τα τρία μνημόνια, τα προηγούμενα, και πάνω σε αυτό θέλουν να εξαπατήσουν και να υφαρπάξουν για ακόμα μια φορά την ψήφο του ελληνικού λαού. Με αυτή την έννοια, το πρόγραμμα και η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, όποια και να είναι αυτή, είναι επί της ουσίας ήδη προδιαγραμμένο και αποφασισμένο. Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία θα αντιμετωπίσουν πολύ χειρότερες επιθέσεις. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας με την πολιτική τους άνοιξαν πραγματικά νέους δρόμους, είτε στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που κυριολεκτικά τους νεκρανάστησαν, είτε γενικά στους νεοφιλελεύθερους αγριανθρώπους της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε μπροστά μας ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, απαρέγκλητων δεσμεύσεων που ήρθε να μας τα υπενθυμίσει και ο Κλάους Ρέγκλινγκ, εκβιασμούς εκ νέου από τους δανειστές υπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομικό εκτροχιασμό και δεσμεύσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. Με αυτή την έννοια, πρώτον, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει τα επόμενα χρόνια να πληρώσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές για την εξόφληση του χρέους, και αυτό είναι μια τρομακτική αφέμαξη της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού. Έχουμε τα προγράμματα, το μεσοπρόθεσμο και τη σταθερότητα, που προβλέπουν τα περίφημα και εξοντοτικά πρωτογενή πλεονάσματα όχι απλά 3,5% αλλά πάνω από 4% μέχρι το 2022, που σημαίνει μια επιπλέον τεράστια αφέμαξη της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού. Και βέβαια όλα αυτά θα συνοδευτούν από μια τεράστια μείωση των κοινωνικών δαπανών, που είναι προγραμματισμένη στην τάξη τουλάχιστον του 10% για κρίσιμους και ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, κατά 10%. Είναι δεδομένο από τη στιγμή που πρέπει να πιαστούν οι στόχοι αυτών των πρωτογενών πλεονασμάτων, και άλλωστε ήδη οι λεγόμενοι θεσμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν συγχαρεί και την απερχόμενη κυβέρνηση ότι κατάφερε να μειώσει τις κοινωνικές δαπάνες. Είναι επίσης προγραμματισμένο και δεδομένο ότι θα υπάρξει μείωση περίπου κατά 10% της μισθοδοσίας για τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους στο δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο παρά ένα νέο κύμα απολύσεων ή εκχώρησης σε υπεργολαβίες. Και βέβαια το τεράστιο θέμα που παρακολουθούμε και μια σκιαμαχία τις τελευταίες μέρες, της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η οποία ήδη τα τελευταία χρόνια μειώνεται κατά 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Είχαμε μία ατομή στα αντιασφαλιστικά μέτρα με το έκτρωμα κυριολεκτικά του νόμου Κατρούγκαλου. Τις επόμενες δεκαετίες προβλέπεται μία εντελώς κάθετη μείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης περίπου στο μισό σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Και με αυτή την έννοια, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, είναι ήδη προγραμματισμένο ότι θα έχουμε και διαρκή αύξηση των ορίων ηλικίας. Επομένως, αυτό που συζητιέται περί ποιος είναι νεοφιλελεύθερος και ποιος δεν είναι στο ασφαλιστικό, περί μοντέλου Πινοσέτ κτλ., είναι πραγματικά μια κοκορομαχία χωρίς νόημα. Το μοντέλο Πινοσέτ. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Όχι, δεν έχει νόημα με την έννοια ότι και οι δύο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, με το πρόγραμμά τους οδηγούν εν τέλει σε αυτό που λέγεται μοντέλο Πινοσέτ. Πιθανά εδώ ή εκεί, ας πούμε, με κάποιες δευτερεύουσες πινελιές, με το λεγόμενο διαφορετικό μείγμα της πολιτικής. Επομένως, για να κλείσω στο πρώτο ερώτημά σας, όλη η συζήτηση που γίνεται κάτω από τις κωδικές ονομασίες «έξοδος από τα μνημόνια», όπως ισχυρίζεται από τη μια μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ,
ή από την άλλη μεριά της λεγόμενης αυτοδύναμης Ελλάδας, όπως είναι στην προμετωπίδα της Νέας Δημοκρατίας, είναι μία διπλή απάτη. Είναι αδύνατο να υπάρξουν αυτά στο καθεστώς των μνημονιακών δεσμεύσεων και απικίας χρέους, όπου έχουν συμφωνήσει και οι δύο ότι θα βρίσκεται η χώρα μας και ο ελληνικός λαός μέχρι το 2060, και με τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να υπομίζονται τα βάρη. Και με αυτή την έννοια, την επόμενη μέρα, όποια από αυτές τις δυνάμεις και να βρίσκεται στην κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι θα είναι χειρότερη αυτή η επόμενη κυβέρνηση, και επομένως δεν έχουν καμία θέση κάλπικα διλήμματα του τύπου ποιος είναι το μικρότερο κακό, αν ο ελληνικός λαός θα προτιμήσει κάποια σκύλα ή κάποια χάριβδη ανάμεσα στους δύο. Άρα από όλα αυτά που μου λέτε, εγώ συνάγω ότι σας είναι εντελώς αδιάφορο, παντελώς αδιάφορο το ότι θα βγει σε 7 Ιουλίου. Αδιάφορο δεν είναι. Δεδομένου ότι υπάρχει μια δημοσκοπική αποτύπωση, υπάρχουν κάποιες επιδόσεις, υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, υπάρχει μια καταγραφή των τάσεων, εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν είναι απλά εικασία, υπάρχει μια καταγραφή των τάσεων. Σας αφήνει εντελώς αδιάφορο ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Αδιάφορο δεν είναι καθόλου, με την έννοια ότι θέλουμε να ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό σκηνικό. Όμως αυτό που λέμε είναι ότι δεν χωράει καμία λογική μικρότερου κακού. Ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά στρώματα, η νεολαία πρέπει να μαυρίσουν μαζικά και την μνημονιακή αθλειότητα του ΣΥΡΙΖΑ και το ταξικό μίσος που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, και από εκεί και πέρα να κάνουν την επιλογή τους στις 7 Ιουλίου με κριτήριο τι μπορεί να είναι χρήσιμο για την οργάνωση και την ενότητα των αγώνων τους για να ανατρέψουμε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό είναι το μοναδικό πραγματικό διακύβευμα και στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Μια και μιλάμε για εκλογές, κάντε μας και ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και όσον αφορά γενικά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και όσον αφορά για τη δική σας επίδοση. Στις ευρωεκλογές φάνηκε αυτό που εξελίχθηκε και μέχρι σήμερα, οι αλλαγές που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Φάνηκε ότι δεν μπορούσε να μείνει ατιμόρυτη η μνημονιακή αθλειότητα και τα τεράστια πολιτικά εγκλήματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του ελληνικού λαού. Δηλαδή ότι παρουσίασε τη μνημονιακή του πολιτική σαν δήθεν αντιμνημονιακή, ότι προχώρησε μία σειρά από ιδιωτικοποιήσεις με το διαβόητο υπερταμείο, ότι έγινε το καλό παιδί των υπεριαλιστών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήρε τα εύσημα. Οι ιδιωτικοποιήσεις, συγγνώμη, είχαν αρχίσει πριν την ίδρυση του. Βεβαίως, αλλά πήραν μια πρωτοφανή έκταση, και κυρίως το τεράστιο έγκλημα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και για το οποίο πρέπει να μαυριστεί μαζικά, είναι ότι εφάρμοσε όλη αυτή την πολιτική εξευτελίζοντας έννοιες όπως αριστερά, λαϊκή και εθνική κυριαρχία και νομιμοποιώντας τις χειρότερες και πιο αποκρουστικές πολιτικές της ελεύθερης αγοράς, δίνοντάς τα υποτίθεται με ένα αριστερό μανδύα. Με αυτή την έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο υπεύθυνος που κυριολεκτικά νεκρανάστησε και τις λεγόμενες παλιές μνημονιακές δυνάμεις, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και από εκεί και πίσω έναν ολόκληρο μνημονιακό συρφετό όπως το Κινάλ και άλλες δυνάμεις. Φυσικά από την άλλη πλευρά αυτό άνοιξε την όρεξη και άνοιξε δρόμους στη Νέα Δημοκρατία για να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά της με ένα ακραίο ταξικό μίσος ενάντια στους εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται σε λαϊκισμό και όχι σε δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων, εννοώντας δηλαδή ότι όλα αυτά είναι εμπόδια για την επιχειρηματικότητα τα οποία πρέπει να σαρωθούν. Με αυτή την έννοια το αποτέλεσμα κρύβει τεράστιους κινδύνους για τους εργαζόμενους και την νεολαία, που πρέπει να τους αποσοβήσουν με τους αγώνες τους. Φυσικά υπάρχει και ένα ολόκληρο πολιτικό τσίρκο, όπως το λέμε εμείς, που αποτελείται από ξέφτια και από κόμματα μνημονιακών δυνάμεων, όπως είναι το Κινάλ, μιας και διάφορα άλλα έχουν κυριολεκτικά εξαερωθεί, που μόνη τους ελπίδα είναι να μπορέσουν να γίνουν συμπλήρωμα σε μια επόμενη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Και φυσικά από εκεί και πέρα χρειάζεται να μαυριστούν μαζικά όλα αυτά τα επικίνδυνα μορφώματα που παίζουν το χαρτί του εθνικισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, είτε πρόκειται για καταστάσεις που τις ξέρει από παλιότερα
οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός, όπως η Χρυσή Αυγή, που έχουν μια πραγματικά δολοφονική και εγκληματική δράση, είτε πρόκειται για δίθεν νέα και δίθεν αντισυστημικά φρούτα, όπως η ελληνική λύση. Με αυτή την έννοια, στις εκλογές αυτές, η οργάνωσή μας, η ΟΚΔΕ, κατεβαίνει με στόχο να καταγγείλει αυτές τις δυνάμεις, κυρία βέβαια το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, που είναι υπεύθυνες για όλη αυτή την κατάσταση, τη δραματική που βιώνει ο ελληνικός λαός και την καταστροφή που έχει επέλθει και στην οικονομία και στα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, για να καταγγείλουμε ακόμα περισσότερο αυτό το αντεπαναστατικό στρατηγείο από όπου εκπορεύονται σειρά επιθέσεων ενάντια στους λαούς και τους εργαζόμενους, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προειδοποιήσουμε και να προετοιμάσουμε όσο μπορούμε ότι η κρίση και τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει και να προβάλλουμε ένα σχέδιο αγώνων, πιστεύουμε όσο το δυνατόν πιο κατάλληλο για τη σημερινή συγκυρία, ώστε οι εργαζόμενοι να αντιστρέψουν με τους αγώνες τους αυτή την κατάσταση και να οδηγηθούμε εν τέλει και σε μια οριστική διέξοδο που για μας είναι ο σοσιαλισμός. Για την οργάνωσή μας, για την ΟΚΔΕ, αυτή η παρέμβαση στις εκλογές δεν είναι βέβαια μια ξεκάρφωτη ενέργεια ή που πέφτει από τον ουρανό. Είναι μια συνέχεια και της πάλης μας και των αγώνων μας μέσα στο εργατικό κίνημα, μέσα στους αγώνες των εργαζομένων, των φτωχολαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας και όλη την προηγούμενη περίοδο. Δεν σας πτωεί το γεγονός ότι η εκλογική απήχηση δεν είναι αντίστοιχη της έντασης του μηνύματος το οποίο εκπέμπεται? Αυτό που έχει μία σημασία είναι να δούμε σήμερα πραγματικά τι γίνεται μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εμείς ξεκαθαρίζουμε στους εργαζόμενους, μιλώντας όσο μπορούμε με τη γλώσσα της αλήθειας, όπως κάνουμε πάντα, ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει, ότι ακόμα μεγαλύτερες επιθέσεις είναι μπροστά μας και με αυτή την έννοια πρέπει να κάνουν μια χρήσιμη επιλογή. Πιστεύουμε ότι η ΟΚΔΕ με τη σταθερότητά της, με τη συμμετοχή της στους αγώνες, με το πρόγραμμά της, είναι μια τέτοια επιλογή. Η οργάνωσή μας και στις ευρωεκλογές κατέγραψε ένα μικρό με ένα λαθετικό αποτέλεσμα. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε διεξάγουμε μια καμπάνια με ιδιαίτερο παλμό και ένταση και που έχει μια απήχηση στις εργατικές και λαϊκές γειτονιές, σε κόσμο έτσι της νεολαίας και των κινημάτων. Έχουμε, μπορεί κανείς να το βρει και στον τύπο μας και στο site μας, εκατοντάδες υπογραφές στήριξης του ψηφοδελτίου μας και είναι αυτά εργαλεία τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε και την επόμενη μέρα για να είμαστε πάντα σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων, για να είμαστε μια δύναμη που δεν θα τα γυρίσει στην πρώτη δυσκολία μέχρι την οριστική νίκη των εργαζομένων. Με αυτή την έννοια είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους στο νέο κύμα αγώνων που και οι ίδιοι θα θελήσουν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουν μπροστά τους. Κύριε Σκεβό, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με την τοποθέτηση της παράταξής σας στην αριστερά. Το ένα είναι γιατί εσάς και όχι το ΚΚΕ, αφού λοιπόν μιλάτε για μια αριστερή κομμουνιστική καθαρότητα, και στη συνέχεια θέλω να μας πείτε, γιατί είναι σίγουρα εύλογο το ερώτημα και είναι πάρα πολλοί που αναρωτιόνται κάθε φορά, γιατί υπάρχει στην πέρα του ΚΚΕ αριστερά, κομμουνιστική αριστερά, τόσο μεγάλη πολυδιάσπαση, μια πανσπερμία οργανώσεων η οποία θα μπορούσε τέλος πάντων να κάνει μια πολύ μικρή έκπτωση, φαντάζομαι, στην καθαρότητά της, στην καθαρότητα της ιδεολογικής της έκφρασης, και να δημιουργηθεί ένας υπολογίσιμος και κρίσιμος φορέας που θα μπορούσε να εκφράσει αυτές τις δυνάμεις. Ναι, καταρχάς να πω ότι η ΟΚΔΕ... Να πούμε καταρχήν γιατί εσάς έχει... και όχι το ΚΚΕ. Η ΟΚΔΕ έχει ένα συγκεκριμένο στίγμα ιδεολογικό και πολιτικό. Είμαστε μια οργάνωση εργατική, κομμουνιστική, ανήκουμε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και της τέταρτης διεθνούς, του τροτσκισμού, που σημαίνει δηλαδή όλων αυτών που και στην πρώην ΕΣΔ και στις άλλες χώρες όρθωσαν το ανάστημά τους ενάντια στις σταλινικές δικτατορίες και με αυτή την έννοια πλήρωσαν και με το αίμα τους πολλές φορές τη διάσωση της τιμής και του οράματος μιας άλλης κοινωνίας, του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού.
Έχουμε βαθιές ρίζες στο ελληνικό εργατικό κίνημα, με παρουσία σε κορυφαίες στιγμές από τη δεκαετία του 30 μέχρι την εξέγερση του Πολυτεχνείου και βέβαια τα τελευταία χρόνια και σε όλη τη μεταπολίτευση, στα μεγάλα κινήματα και αγώνες. Σε σχέση με το ΚΚΕ υπάρχουν κάποιες ριζικές διαφορές. Καταρχάς είναι δείγμα της ακαταλληλότητας του ΚΚΕ ότι συνεχίζει ακόμα και σήμερα να διαστρεβλώνει την έννοια του σοσιαλισμού επειδή το ταυτίζει με τις αποκρουστικές δικτατορίες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινή του πρακτική. Δυστυχώς προωθεί μια ακραία διασπαστική πολιτική στο εσωτερικό των εργαζομένων, των συνδικάτων και της αριστεράς. Έχει μια συνευθύνη μαζί με άλλες δυνάμεις της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας για την πολύ άσχημη κατάσταση και για το ότι έχει επιτρέψει τις επεμβάσεις των κρατικών μηχανισμών μέσα στα συνδικάτα. Βλέπουμε ότι δυστυχώς πάρα πολλές φορές, παρά τα παχιά λόγια, θα εξηγήσω λίγο στη συνέχεια, παρά τα παχιά λόγια, συντάσσεται σε κρίσιμα θέματα με την επίσημη γραμμή της αστικής τάξης. Για παράδειγμα, λέει διαρκώς μισόλογα για το αν πρέπει να βγούμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς βλέπουμε ότι ειδικά τώρα τελευταία δεν παίζει μισόλογο, είναι απολύτως καθόλου, καθόλου σε όλες τις κρίσιμες, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές έτσι βάζει τόσες αναρρύθμιτες προϋποθέσεις που καταλήγει τελικά να βλέπει την ρήξη και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ μόνο προπαγανδιστικά και αφηρημένα. Χαρακτηριστικό ήταν και το παράδειγμα του δημοψηφίσματος του 2015. Όμως ακόμα περισσότερο βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα το ΚΚΕ συντάσσεται και ψαρεύει σε θολά νερά ενός συντηρητισμού, ενός χαϊδολογήματος προς τη μεριά έτσι, των συντηρητικών αντανακλαστικών που γέννησε η κρίση, ακόμα και καλοβλέποντας προς τη μεριά των μηχανισμών καταστολής. Παίζει λίγο περίεργα το χαρτί ενός εθνικισμού, ανακαλύπτοντας παντού μόνο την προκλητικότητα, τον αλυτρωτισμό ή την επιθετικότητα των γειτονικών κρατών και καθόλου δηλαδή τις ευθύνες που έχει στο επίπεδο αυτό η ελληνική αστική τάξη. Είναι δε χαρακτηριστικό, για να κλείσω το κομμάτι αυτό, ότι στα ψηφοδέλτια του και πάλι, όπως είχε κάνει και στις ευρωεκλογές, συγκεντρώνει κάθε καρυδιά σκαρίδι το ΚΚΕ από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από αποστράτους των ενόπλων δυνάμεων, από τηλεοπτικά πρόσωπα και ούτω καθεξής, τα οποία δεν μπορούν να είναι έτσι μια κατάλληλη σύνθεση για να εκπροσωπήσει αυτό που θέλει να ισχυρίζεται ότι κάνει, δηλαδή μια ταξική πολιτική υπέρ των εργαζομένων. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να είμαστε μαζί στους αγώνες με τους ανθρώπους, με τους εργαζόμενους, με τους νέους που ακολουθούν το ΚΚΕ και εκεί πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος στην ενότητα των αγώνων. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο σκέλος του ερωτήματός σας. Δεν είναι καλό, δεν βοηθάει σε τίποτα να κάνουμε ένα εμπόριο ελπίδας και ενότητας. Καλό θα ήταν να θυμηθεί κανείς ότι αυτό το εμπόριο ενότητας ήταν το βασικό υλικό με το οποίο και ο ΣΥΡΙΖΑ αφομοίωσε και εξαπάτησε πολλές δυνάμεις των εργαζομένων και της νεολαίας για να τους οδηγήσει τελικά σε μια ατιμωτική προδοσία και μετάλλαξη. Γιατί είναι εμπόριο η ενότητα του πέραν του ΚΚΕ χώρου? Το ζήτημα λοιπόν είναι ακριβώς, για να ολοκληρώσω, να έχουμε την ενότητα μέσα στους αγώνες και να αγωνιζόμαστε για αυτή την ενότητα. Εδώ είναι και ένα καθοριστικό στοιχείο που, αν θέλετε, διαφοροποιεί και την ΟΚΔΕ. Εμείς το έχουμε πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Είναι καθοριστικό για το σχέδιο αγώνων που έχουμε για την επόμενη μέρα. Πρέπει να παλέψουμε παντού ώστε οι αγώνες, οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις να απεγκλωβιστούν από έναν εξαιρετικά προβληματισμό κατακαιρματισμού που υπάρχει, να υπάρχει παντού ενότητα και συντονισμός των κινητοποιήσεων, να υπάρχει οργάνωση αυτών των αγώνων με δημοκρατικές μορφές, επιτροπές, συνελεύσεις και συντονιστικά που να αγκαλιάζουν όλους αυτούς που θέλουν να παλέψουν και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να ορθώσουμε ξανά ένα αντίπαλο δέος και το ανάστημά μας οι εργαζόμενοι και να μπορέσουμε να κάνουμε τους αγώνες που απαιτούνται ενάντια σε αυτήν την κατάσταση. Εκεί λοιπόν θα δουλέψουμε και θα κριθεί το πώς υπηρετούμε όλοι την ενότητα αυτή του εργατικού κινήματος και των αγώνων.
και πιστεύουμε ότι η οργάνωσή μας, η ΟΚΔΕ, βάζει και τις δικές της δυνάμεις στην υπηρεσία αυτής της υπόθεσης. Άρα δίνεται έμφαση, από ό,τι καταλαβαίνω, στην ενότητα στα πεδία δράσης και στα πεδία των αγώνων και όχι στην πολιτική ενότητα. Χωρίς να φοβάστε ότι η απουσία πολιτικής ενότητας μπορεί να υπονομεύει και την άλλη ενότητα. Λέω, αναρωτιέμαι. Το κρίσιμο ζήτημα σήμερα που υπάρχει είναι το εξής, ότι στο όνομα μιας εκλογικής ενότητας ή πολλές φορές που πήρε και το όνομα μιας λεγόμενης και κατ' όνομα πλατιάς συμμαχίας, βλέπουμε ουσιαστικά να έχουν επέλθει καταστροφικά αποτελέσματα για όλη την αριστερά και σε όλη την Ευρώπη. Βλέπει κανείς δηλαδή ολόκληρες χώρες που ουσιαστικά δεν έχουν μείνει όρθια ούτε καν ένα στοιχειώδες αριστερό. Ναι, αλλά θα πει, θα αντιτάξει και το ίδιο, ο ίδιος κίνδυνος, ο ίδιος κίνδυνος επιχειρήθηκε εδώ πέρα να περάσει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια πρέπει να δούμε ότι σήμερα είναι τόσο μεγάλη η κρίση του συστήματος, είναι τόσο μεγάλες οι επιθέσεις που γεννάει, είναι τόσο σκληρή η όρη της ταξικής πάλης, που δεν μπορούμε απλά με μια εκλογικήστικη συγκόλληση, με ένα εύπεπτο ή ένα μεσοδέζικο ψηφοδέλτιο, με μία ενότητα μόνο μπροστά στις κάλπες, να παραπλανήσουμε τους εργαζόμενους ότι κάνουμε κάτι ουσιαστικό και χρήσιμο. Αντιμετωπίζει η εργατική τάξη και τα φτωχά στρώματα σήμερα κάποιες σύγχρονες χούντες. Αυτές η ΟΚΔΕ λέει καθαρά ότι δεν θα πέσουν στις κάλπες, θα πέσουν με ταξικούς αγώνες, με εξεγέρσεις, με επαναστάσεις. Και εκεί χρειαζόμαστε την ενότητα στους αγώνες που είπαμε πριν, την ανάπτυξη της δικής μας οργάνωσης παντού, της αυτοργάνωσης δηλαδή των εργαζομένων και της νεολαίας. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα σωτηρίας που να φτάνει μέχρι τη ρίζα του κακού, δηλαδή να επιδιώκει την εγκαθίδρυση μιας άλλης δομής εξουσίας, μιας κυβέρνησης των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε να ανοίξει ο δρόμος για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας για τον σοσιαλισμό. Αυτά χρειάζονται και μια στέρεη δύναμη, μια επαναστατική δύναμη, να την οικοδομήσουμε παντού στην Ελλάδα και στον κόσμο, και η ΟΚΔΕ βάζει αυτό κεντρικά στην παρέμβασή της σαν ένα στόχο. Κύριε Σκεύο, σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Οι εκλογές θα έχουν αποτέλεσμα και θα παράξουν κυβερνητική λύση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ποια είναι για σας η επόμενη μέρα, πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα μετά τις 8 Ιουλίου? Σήμερα έχει γίνει κουβέντα, το είπαμε λίγο πριν, για το ασφαλιστικό. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δημοσκοπικά δείχνει να προηγείται και να έχει τεράστιες πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, είπε ότι στα ζητήματα εργατικής νομοθεσίας θα είναι αμήλικτη. Θα δουλέψουν αρκετά συστηματικά και αυστηρά. Τι έχετε να πείτε για αυτό? Ποιος είναι ο ρόλος της μισθωτής εργασίας σήμερα σε ένα καινούριο παραγωγικό μέλλον, ας πούμε, της χώρας? Μια παραγωγική ανασυγκρότηση, βέβαια, τη βλέπει καθένας διαφορετικά. Αλλιώς η Νέα Δημοκρατία, αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς εσείς. Λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο για τη βιομέχεια, θα ήθελα και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι οι πληστηριασμοί, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχει και μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο την επόμενη μέρα, έτσι όπως εσείς την αποκωδικοποιείτε. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Υπάρχει μια ανοιχτή ή έμεση προπαγάνδα που επιδιώκει να γονατίσει τους εργαζόμενους με προμετωπίδα ότι το θέμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο έκλεισε και θαύτηκε, με προμετωπίδα ότι δεν υπάρχει κρίση του καπιταλιστικού συστήματος παγκόσμια και στην Ελλάδα, η κρίση ξεπεράστηκε και επομένως τι μένει στους εργαζόμενους? Μένει να υποδεχτούν καρτερικά την πολιτική που υπάρχει και το πολύ πολύ να ρίχνουν εδώ ή εκεί μία ψήφος διαμαρτυρίας ή ακόμα καλύτερα, όπως θέλουν τα επιτελεία του συστήματος, να είναι περιθωριοποιημένοι μακριά από τη δημόσια ζωή και τους αγώνες και απλά να είναι θύματα αυτής της πολιτικής. Εμείς λέμε το εξής. Σε καμία περίπτωση η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί. Αυτό ισχύει και διεθνώς, που όλοι βλέπουν και λένε ότι στην παγκόσμια οικονομία τα σύννεφα της αστάθειας και μιας καινούργιας κρίσης ζυγούν απειλητικά. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οικονομικής στασιμότητας, μιας
παραγωγικής υποβάθμισης και η χώρα μας, όντας αλυσοδεμένη στο ζουρλομανδία του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφίσταται κατεξοχήν τις συνέπειες αυτής της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει ακόμα και για την περιοχή μας πολύ περισσότερο, που είναι καταδικασμένη λόγω των ανταγωνισμών στην περιοχή να βυθίζεται διαρκώς σε μία αποσταθεροποίηση και σε μία αστάθεια. Στην Ελλάδα δε όλα αυτά σκάνε με εξαιρετική δύναμη. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες χειροτερεύουν παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι υποστήκαμε τρομακτικές μειώσεις δικαιωμάτων και θυσίες, παρά τις φοβερές ιδιωτικοποίησεις και τα ξεπουλήματα των πάντων, παρά τη μετανάστευση, παρά όλα αυτά τα πλήγματα στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Τι βλέπουμε σήμερα, μετά από μια δεκαετία τέτοιων θυσιών? Το δημόσιο χρέος δεν μειώνεται με τίποτα, ίσα-ίσα ανεβαίνει ξανά. Τα ιδιωτικά χρέη των οικοκυριών στις τράπεζες, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία συσσωρεύονται παντού. Τα χρέη των επιχειρήσεων το ίδιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια νέα γενιά, αυτό είναι και παγκόσμιο φαινόμενο, υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που κυριολεκτικά είναι ζόμπι. Η εξαπάτηση που έλεγε ότι η οικονομία θα ανορθωθεί με τις εξαγωγές καταραίει, γιατί ξανά οι εισαγωγές φουντώνουν ενώ οι εξαγωγές δεν έχουν μία δυναμική. Και η ρίζα όλων αυτών είναι η στασιμότητα της παραγωγής και των επενδύσεων, γιατί πολύ απλά οι καπιταλιστές και οι πλούσιοι δεν επενδύουν. Απέναντι σε αυτό και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παίζουν μία κωμωδία. Παίζουν καταρχάς την κωμωδία της μείωσης των φόρων. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εδώ τους εκθέτει και τους δύο η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έρχεται διαστόματος του Ρέγκλινγκ και λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η μείωση του αφορολόγητου, ό,τι και να λέτε. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα ειδικά είναι διαχρονικό σκάνδαλο που πήρε τεράστιες διαστάσεις στα χρόνια των μνημονίων η φοροαπαλλαγή, οι φοροελαφρύνσεις και το χάρισμα χρεών στο κεφάλαιο και στους πλούσιους, με πιο πρόσφατα παραδείγματα τα ψίχουλα που καλέστηκαν να δώσουν σαν εθελοντική συνεισφορά οι εφοπλιστές, ή βέβαια αυτά που παρουσιάζει τώρα ο Μητσοτάκης σαν νέα δώρα προς τους καπιταλιστές. Και λέω είναι ένα παραμύθι και μία απάτη, γιατί όλα αυτά τα δώρα ποτέ δεν έχουν μεταφραστεί σε παραγωγικές επενδύσεις. Ίσα-ίσα μεταφράζονται, λόγω της έλλειψης κρατικών εσόδων, σε μία κατάρρευση των κοινωνικών υπηρεσιών, στην υγεία, στην παιδεία, και αντί για αυτό βλέπουμε να μας λένε ότι θα αντικατασταθούν. Δεν υπάρχει κατάρρευση εσόδων. Τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών μιλάει για μεγάλη άνοδο των εσόδων. Εντάξει, όλο αυτό που στήθηκε πάνω στην φορολαιλασία, στην εξόντωση ουσιαστικά των λαϊκών στρωμάτων τα τελευταία χρόνια, κάπου μοιραία φτάνει σε ένα τέλος. Η απώλεια αυτών των εσόδων και η μείωση αυτών των φόρων προς το κεφάλαιο και τους πλούσιους μοιραία θα αφήσει τεράστιες τρύπες στη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, ειδικά στην υγεία και στην παιδεία, που ετοιμάζονται άμεσα. Εφόσον μειωθούν οι δαπάνες, αν δεν μειωθούν. Ετοιμάζονται άμεσα νέες επιθέσεις. Πάμε σε μία λογική κουπονιού και ελεημοσύνης. Αυτή βέβαια τη λογική την άνοιξε ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ με τα περίφημα βοηθήματα και αντίδωρα που δήθεν έδωσε. Με αποτέλεσμα να έχουμε σύντομα τραγικές καταστάσεις της κατάρρευσης και της περιθωριοποίησης ολόκληρων κοινωνικών κομματιών, όπως είναι άλλωστε και σε χώρες που όλα αυτά έχουν εφαρμοστεί πολύ πιο πριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν υπάρχει τίποτα από δημόσια υγεία, από δημόσια παιδεία, γίνονται και μεγάλοι αγώνες απέναντι σε αυτό κτλ. Κυρίως σε σχέση με το θέμα της παραγωγής που είπατε πριν, να πούμε το εξής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία εξαπατούν για τον εξής απλό λόγο. Δεν λένε τίποτα για την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην οικονομία. Λένε κούφια λόγια και παραμυθιάζουν για επενδύσεις, ενώ δεν έχουν να πούνε τίποτα για το γεγονός ότι σήμερα μεγάλα κομμάτια, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας έχουν προσδεθεί στα πιο κερδοσκοπικά και στα πιο τυχοδιοκτικά κομμάτια του κεφαλαίου, όπως είναι τα διάφορα funds. Δεν έχουν τίποτα να πούνε για την τεράστια αποεπένδυση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια.
παραποιούν την πραγματικότητα όταν μιλάνε για ξένες επενδύσεις, ενώ είναι γνωστό ότι ποτέ ιστορικά καμία οικονομία δεν αναπτύχθηκε με κύριο μουχλό τις ξένες επενδύσεις. Δεν έχουν τίποτα να πούνε για τις περίφημες δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, που ενώ διεξάγεται η προεκλογική εκστρατεία, κλείνουν εργοστάσια στη Βιβάρτια της Δέλτα, στην Ημαθία, στη Φρίγκο Γκλάς, και η παραγωγή συνεχίζει να καταραίει. Και συνολικά σαν πολιτικό σκηνικό... Της Βιβάρτια έκλεισε ή αγοράστηκε? Αγοράστηκε, νομίζω. Μεταφέρει τη δραστηριότητά του και βγάζει σε εθελούσια τους εργαζόμενους. Είχαμε και ένα τραγικό συμβάν ενός που δεν άντεξε την ψυχολογική πίεση ενός συναδέλφου και οδηγήθηκε στην αυτοκτονία. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα ολόκληρο πολιτικό σκηνικό που χασκογυλάει και χαχανίζει κάθε φορά που ανακοινώνεται μία επένδυση στον τουρισμό ή σε εντελώς αεριτζίδικα και κερδοσκοπικά κομμάτια, όπως είναι η οικονομία τύπου καζίνο και άλλες τέτοιες κερδοσκοπικές δραστηριότητες, που με αυτά βέβαια και καταλαβαίνει... Στον τουρισμό δεν είναι ευχάριστο να γίνονται επενδύσεις. Βεβαίως, αλλά είναι σαφές ότι ειδικά μία χώρα σαν την Ελλάδα, έτσι, δεν μπορεί να ζήσει και να πάει μπροστά μόνο με επενδύσεις. Αυτό χρειάζεται δηλαδή μία έμφαση στις βάσεις της παραγωγής, εκεί που είναι δηλαδή η βιομηχανία, η γεωργία κτλ. Αυτό μας φέρνει και στο κρίσιμο ζήτημα, με ποιο πρόγραμμα μπορεί να επέλθει μία τέτοια παραγωγική ανασυγκρότηση. Και εδώ είναι ένα ζήτημα τομής και για την ΟΚΔΕ που το προτάσουμε πάρα πολύ. Χρειάζεται δηλαδή, για να ξαναπάρει μπρος η παραγωγή και η οικονομία, αυτό που λέμε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας, ένα αντίστροφο μνημόνιο. Να ξεκινήσουμε δηλαδή με αγώνες να επιβάλλουμε την επέκταση και τη διεύρυνση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, στις κοινωνικές δαπάνες που αφαιρέθηκαν τόσο βάναυσα τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται να επιβάλλουμε ότι θα σταματήσουν να ξοδεύονται υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς ή για την ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής, για την αστυνομία, για νέες βάσεις, για αγορά νέων εξοπλισμών κτλ. Και να πάνε αυτά για τις κοινωνικές δαπάνες. Χρειάζεται να επιβάλλουμε μια βαριά φορολογία στο κεφάλαιο και στους πλούσιους, που εδώ και δεκάδες χρόνια έχουν κάνει σπορ τη φοροαπαλλαγή, τη φοροαποφυγή κτλ. Μάλιστα πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν οριστική και η διαγραφή των περιφόρητων ληστών Λαγκάρτ κτλ. Και εν τέλει, για να φτάσω στο κλειδί, χρειάζεται να επιβάλλουμε ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας, με εθνικοποίηση και εργατικό έλεγχο σε όλους τους τομείς κλειδιά, ξεκινώντας από το τραπεζικό σύστημα, επεκτείνοντας το αυτό στη βιομηχανία, τις υποδομές, τον ορυκτό πλούτο, σε όλους τους κρίσιμους τομείς, στο εξωτερικό εμπόριο, με εργατικό έλεγχο, δηλαδή με καθοριστικό ρόλο και λόγο από επιτροπές εργαζομένων και καταναλωτών, είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρει μπρος η οικονομία και η παραγωγή. Εν τέλει, όλα αυτά μας φέρουν στο θέμα στο ποιος μπορεί να τα εφαρμόσει. Αυτό, αν θέλετε, είναι και μια ριζική διαφορά, δεν την ανέφερα πριν, της ΟΚΔΕ και γενικά των επαναστατών μαρξιστών από το ΚΚΕ, που δεν θέλουμε να πατρονάρουμε τους εργαζόμενους και να πούμε ότι εμείς θα είμαστε η δύναμή σου και το αποκούμπι σου για κάποια επόμενη μέρα. Εμείς λέμε ότι αυτά όλα είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας που πρέπει να το επιβάλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με την οργάνωση και τους αγώνες τους, και γι' αυτό μιλάμε για μια ριζική αλλαγή στη δομή της εξουσίας, για μια εργατική δημοκρατία, όχι τη σημερινή μνημονιακή κάλπικη δίθεν δημοκρατία των πλουσίων και της διαφθοράς, για μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα ανοίξει και το δρόμο για την πραγματική ριζική εναλλακτική λύση. Άρα η επόμενη που είναι μέρα λοιπόν, για την οποία μίλησα πριν στο ερώτημά μου, η επόμενη μέρα, έτσι όπως μου τα περιγράφετε, την προβλέπετε πολύ ζωφερή. Δηλαδή, η επόμενη μέρα είναι πολύ ζωφερή και κυρίως... Ούτως ή άλλως δηλαδή. Ναι, ούτως ή άλλως, και κυρίως είναι ιδιαίτερα ζωφερή για αυτούς που είναι η καρδιά και ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας, για το 70% της ελληνικής κοινωνίας, τους μισθωτούς εργαζόμενους και τους άνεργους, που υφίστανται μια τρομακτική κατάσταση. Δηλαδή σήμερα ζούμε έναν πλήρη παραλογισμό. Από τη μία μεριά
τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα που θα επέτρεπαν τη μείωση του χρόνου εργασίας και να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι και η παραγωγή του πλούτου που κινούν όλη την οικονομία μια πολύ καλύτερη ζωή. Και από την άλλη έχουμε σε παγκόσμια κλίμακα μια κακομεταχείριση της μισθωτής εργασίας. Έχουμε ειδικά στη χώρα μας να έχει επιβληθεί ένα στιγνό νέο σύστημα εκμετάλλευσης, όπου έχουν παραμεριστεί και ξεχαστεί τελείως κάθε συζήτηση για την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751. Έγινε ένα βήμα όμως, ναι, και με τις συλλογικές συμβάσεις έγινε ένα βήμα. Το τεράστιο πρόβλημα και εδώ είναι η καρδιά. Δεν το επικροτείτε αυτό το βήμα που έγινε? Το τεράστιο πρόβλημα και εδώ είναι η καρδιά που θέλουμε να σταθούμε. Είναι ό,τι και να ψηφίζετε στη Βουλή, το θέμα είναι τι εφαρμόζεται και τι ισχύει μέσα στους χώρους εργασίας. Την απάντηση τη δίνει η πραγματικότητα. Το στέλεχος δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας που στοιχείο χτύπησε ή τραμπούκησε τον ελεγκτή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δείχνει ακριβώς ποια είναι η λογική της επιχειρηματικότητας και της ελεύθερης αγοράς για την επόμενη μέρα. Η συζήτηση π.χ. για την 7ήμερη εργασία που είναι προσχηματική, γιατί ξεκίνησε να παίρνει διαστάσεις με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και επί των ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το καθεστώς της απληρωσιάς, πέρα από την μαύρη ανασφάλιστη ελαστική εργασία που έχει πάρει διαστάσεις. Το καθεστώς των δολοφονικών εργατικών ατυχημάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία συμφωνούν εξίσου ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί το λέμε αυτό, έτσι? Γιατί το ζήτημα σήμερα δεν είναι αν οι εργαζόμενοι θα τους πετάξουμε υποτύπου ελεημοσύνης ένα ξεροκόμματο. Το ζήτημα είναι να αποκατασταθεί η κοινωνική υπόσταση και η ισχύ των εργαζομένων μέσα στους χώρους εργασίας. Αυτό είναι που εξίσου αντιστρατεύονται όλοι οι νεοφιλελεύθεροι, εξίσου δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη. Παρακαλώ, αλλά... Δηλαδή ο εργαζόμενος τον θέλουν και οι δύο να είναι έρμεο μιας ζούγκλας εργασίας, έρμεο ενός δεσποτισμού και μιας αυθαιρεσίας του εργοδότη, να είναι ένας παρίας ο οποίος εξαρτάται από την καλή θέληση του εργοδότη για να του δώσει ένα κουπόνι ή ένα βοήθημα, και αυτό το νέο σύστημα εκμετάλλευσης να συμπληρώνεται με την απειλή της κοινωνικής περιθωριοποίησης, όπως δυστυχώς εξαπλώνεται αυτή η απειλή με το 50% σχεδόν που έχει φτάσει το ποσοστό της φτώχειας, με την αρπαγή των σπιτιών, με τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Αυτό πρέπει να αντιπαλέψουμε οι εργαζόμενοι, και με αυτή την έννοια το σύνθημα αγώνας για την ενότητα, ενότητα στους αγώνες, αγώνας παντού, πρέπει να χαρακτηρίσει. Κύριε Σκεύο, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θέλω να μου πείτε δύο λόγια για την γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει στην περιοχή μας. Σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση της Ελλάδας για τους υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον Ερντογάν και δεν είναι απειλές πια, είναι έτσι έμπρακτες αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή που έχουν μπει στην αυλή μας. Και πριν είπατε ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν λεφτά στους εξοπλισμούς, που όλοι θα το θέλανε να μην υπάρχει ανάγκη εξοπλισμών. Ποιος θέλει να φεύγουν λεφτά από τα νοσοκομεία για να πηγαίνουν σε F-35, ας πούμε? Δεν το θέλει κανείς, αλλά ναι, θέλω να το δούμε λίγο όσο πιο συμπυκνωμένα, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Να πούμε πάρα πολύ σύντομα πρώτον ότι αυτές οι περίοδοι γεννάνε πάντα τον κίνδυνο μιας ακόμα πιο μεγάλης αντιδημοκρατικής αναδίπλωσης, χτυπήματος δηλαδή των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών, στην περίπτωσή μας και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε και να το πολεμήσουμε οι εργαζόμενοι, να μην δεχτούμε δηλαδή αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης και περιορισμού περαιτέρω των δημοκρατικών ελευθεριών, που θα πάρει ενισχυμένα χαρακτηριστικά στο όνομα της αντιμετώπισης των εθνικών κινδύνων. Το δεύτερο είναι ότι η συζήτηση που γίνεται για τα Βαλκάνια, για το Αιγαίο, για τη ΣΑΟΣ, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο κτλ., δεν έχει σε τίποτα να κάνει με την υπεράσπιση της πατρίδας, της εθνική ανεξαρτησία και ούτω καθεξής. Παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι εξαπάτησης για να συρθεί ο ελληνικός λαός στο ρόλο μισθοφόρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξαπάτηση έχει δύο τυράκια.
Το ένα ότι δήθεν θα πλουτίσουμε από τους ενεργειακούς πόρους και το δεύτερο ότι θα μας προστατεύσει σαν μεγάλος αδερφός ο αμερικάνικος υπεριαλισμός. Δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Υπάρχει ένα τεράστιο παιχνίδι όπου κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να περιορίσουν ή και να συμμορφώσουν δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Τουρκία κτλ. Εμείς βέβαια είμαστε ενάντια σε κάθε αντιδραστική αστική τάξη και σε κάθε εθνικισμό από όποια πλευρά και αν προέρχεται. Πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν θα κερδίσει ο ελληνικός λαός από τις εξορίξεις. Τα κέρδη θα πάνε στις μεγάλες πολυεθνικές. Όποια κέρδη μείνουν σε ντόπιους επιχειρηματίες θα μπουν στις τσέπες τους και τα υπόλοιπα είναι ήδη υποθηκευμένα για να αποπληρωθεί το χρέος με τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν θα δουλέψει κόσμος. Και βέβαια, αλίμονο αν η χώρα μας συνεχίσει να τραβάει αυτό το δρόμο, να συμμαχεί με τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής, όπως είναι η Αίγυπτος και το Ισραήλ, και να ακολουθεί κάθε τυχοδιοκτισμό που θέλει να σπρώξει τα πράγματα ο αμερικάνικος υπεριαλισμός. Ξέρουμε ότι και από το παρελθόν, από την ιστορία, ότι πολλές φορές οι μεγαλοειδεατισμοί, για να πω έτσι έναν όρο, της ελληνικής αστικής τάξης έχουν καταλήξει σε τεράστιες καταστροφές. Χρειάζεται η συνεννόηση των λαών, χρειάζεται η φιλία και η συνεργασία, χρειάζεται η διαφύλαξη της ειρήνης. Δεν μπορούν να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να το κάνει το ΝΑΤΟ που πουλάει προστασία, δεν μπορούν να το κάνουν οι ντόπιες κυβερνήσεις και οι αντιδραστικές δυνάμεις, μπορούν μόνο οι λαοί της περιοχής σε συνεργασία μεταξύ τους, που σημαίνει να επιβάλλουμε κυβερνήσεις των εργαζομένων σε κάθε χώρα. Αυτό να είναι και το μήνυμά σας, επειδή τελειώνω. Που σε συνεργασία και με τους δύο λαούς να επιβάλλουμε ουσιαστικά μια διεθνιστική συνεργασία και διέξοδο από την κρίση. Με αυτή την έννοια, να επαναφέρω αυτό που είπα στην αρχή. Ζούμε σε καιρούς σκληρούς. Η ταξική πάλι παίρνει μορφές και απαιτήσεις όλο και πιο δύσκολες. Χρειάζονται όχι εύπεπτα εκλογικά σχήματα και εκλογικίστικες συγκολήσεις, αλλά στέρεες δυνάμεις. Η ΟΚΔΕ είναι μια τέτοια χρήσιμη επιλογή και να καλέσω να παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τις δύο κεντρικές μας εκδηλώσεις τη Δευτέρα 1 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη στις 7.30 το απόγευμα και την Τρίτη 2 Ιουλίου στην Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στα Προπύλαια. Είστε αισιόδοξος για την πορεία σας? Η εργατική τάξη θα νικήσει, θα καταφέρει να ανορθώσει το κίνημά της, να γίνει ξανά το αντίπαλο δέος απέναντι στο καταστροφικό καπιταλιστικό σύστημα και στους υπερπλούσιους που σήμερα οδηγούν και τον πλανήτη τον ίδιο στην καταστροφή και το χάος. Θα νικήσουμε με το κεφάλι ψηλά, με τους αγώνες μας, με την ενότητά μας και χτίζοντας ξανά δυνάμεις που να αξίζουν το όνομα του επαναστάτη, του κομμουνιστή και του αγωνιστή. Κύριε Σκέβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη για τις υπόλοιπες ημέρες. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εσάς. Η ενημέρωση της ΕΡΤ για τις εκλογές συνεχίζεται. Γεια χαρά.